Θα ξεκινήσω με μία βεβαιότητα. Το σίγουρο είναι ότι δεν ζούμε σε μία κοινωνία αγγέλων. Και πάνω σε αυτή την κατάσταση ήρθε να κουμπώσει και η τεχνολογία, η κακή της χρήση, που συνεχώς εξελίσσεται με αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για κυβερνοασφάλεια και κυβερνοέγκλημα. Κακόβουλα λογισμικά παρακολούθησης, μηνύματα, παγίδες. Ίχνη του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη έπειτα από έλεγχο στη συσκευή του από υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου. Το θέμα δημοσιοποιήθηκε με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου στον Άριο Πάγο και είναι η αφορμή με την οποία θα κάνουμε την σημερινή μας κουβέντα με τον υποστράτηγο Γιώργο Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντή στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Βημενίδου, καλησπέρα κυρία Καρικουλάχ και καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες του σταθμού. Τι είναι το Predator, τι είναι τα κακόβουλα λογισμικά παρακολούθησης και πώς μπορούν να παγιδεύσουν ένα κινητό τηλέφωνο? Γενικότερα όταν μιλάμε για ένα λογισμικό κατασκοπίας, γενικότερα αναφερόμαστε προφανώς σε ένα μέρος των κακόβουλων λογισμικών, έτσι, είναι ένα μέρος. Συγκεκριμένα αυτό έχει σαν στόχο να κατασκοπεύσει δραστηριότητες των χρηστών χωρίς φυσικά την συγκατάθεσή τους και τη γνώση τους, δεν το γνωρίζουν οι χρήστες πολλές φορές αυτό το πράγμα, και περιλαμβάνει από τη συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση δραστηριοτήτων, γενικότερα τα δεδομένα, και αυτά μέσα στα δεδομένα αυτά είναι και τα λεγόμενα ευαίσθητα δεδομένα. Τώρα αυτό τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Εκμεταλλεύεται κάποια τροτά σημεία του λογισμικού της συσκευής μας ή μάλλον της συσκευής μας γενικότερα από πλευράς κυβερνοασφάλειας, εκμεταλλεύεται αυτά τα κενά και εξαπλώνεται πολλές φορές με τη μορφή για παράδειγμα του δούριου ύπου, παράδειγμα, έτσι, τα τρόγιανς, τα γνωστά τρόγιανς ας πούμε, και όχι μόνο σε αυτό, έχει μια τέτοια μεγάλη ποικιλομορφία το κακόβουλο λογισμικό που πραγματικά είναι, θα λέγα, χαοτικό. Πώς διεισδύει στην συσκευή, έρχεται κάποιο μήνυμα, με ποιον τρόπο γίνεται, πώς παγιδεύεται? Αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι με ένα μήνυμα, να ενεργοποιηθεί, ένα μήνυμα που μπορεί να μας έρθει στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και το οποίο ανοίγουμε από τη συσκευή, από μια συγκεκριμένη συσκευή, είτε αφορά κινητό, είτε αφορά ένα λάπτοπ γενικότερα, και ενεργοποιείται ενδεχομένως το λογισμικό αυτό είτε εκείνη τη στιγμή είτε και αργότερα. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να ενεργοποιηθεί και αργότερα, δεν είναι πάντα απαραίτητα εκείνη τη στιγμή. Εμείς μπορούμε να το υποπτευθούμε? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει παγιδευτεί η συσκευή? Πριν φτάσουμε σε αυτό, θα έλεγα κύριε Επιμελητή, αυτό πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε καλύτερα αυτό που θεωρείται αυτονόητο τις συσκευές μας, αυτές που παίρνουμε, αυτές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι, οι οποίες όταν τις αγοράζουμε έχουν ένα λογισμικό. Πολλές φορές ο κατασκευαστής μας προτείνει να επικυρωποιούμε το λογισμικό το οποίο φέρει η συσκευή μας, κάτι που πολλές φορές δεν το κάνουμε, το αγνοούμε, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Στη συνέχεια κατεβάζουμε και εμείς οι ίδιοι διάφορες πλατφόρμες, διάφορα προγράμματα, πολλές φορές άκρητα, χωρίς λογική, χωρίς να δούμε τι ακριβώς δίνουμε, πού παραχωρούμε πρόσβαση, δηλαδή παραχωρούμε πρόσβαση στην κάμερα, παραχωρούμε πρόσβαση στο μικρόφωνο, παραχωρούμε πρόσβαση στις φωτογραφίες μας, στα δεδομένα μας, και δεν βάζω μέσα εδώ, δεν εντάσσω και, τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που εκεί τέλος πάντων θα λέγαω ότι ξεφεύγει η κατάσταση. Ναι. Κύριε Παπαπροδρόμου, αυτό το λογισμικό μπορεί να παρακολουθήσει ακόμα και τηλεφωνική και ως τηλεφωνικούς διαλόγους, δηλαδή αυτή την ομιλία που έχω εγώ με τον άλλον στην άλλη γραμμή? Γενικότερα τα λογισμικά αυτής της κατηγορίας, ναι, φυσικά περιλαμβάνονται και μια συνομιλία, είναι δεδομένα, δεν είναι κάτι αυτό, δηλαδή είναι δεδομένα, όπως έχουμε και τις φωτογραφίες, όπως έχουμε και τα αρχεία ήχου γενικότερα. Άρα πέρα από την ομιλία την οποία μπορεί και να καταγράψει, αν υπάρχει αυτή η εφαρμογή, μπορεί να κλέψει και κωδικούς που βάζω για το IBAN. Μπορεί να κλέψει και κωδικούς για τα διαδίκτυα, τα πάντα. Δεν περιορίζουμε στο συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο φυσικά έχει διερευνάται από τη δικαιοσύνη και από τις αρχές που έχουν τέλος πάντων δρομολογηθεί τα πράγματα. Δεν αναφέρουμε σε αυτό. Αναφέρουμε στην κατηγορία των κακόβουλων λογισμικών, μέρος αυτού που είναι το spyware, δηλαδή το λογισμικό κατασκοπίας, και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο επίσημος Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, που είναι ο ΕΝΙΣΑ, και ο οποίος με την ευκαιρία αυτό να πούμε κύριε Επιμενίδου, ότι εδρεύει στη χώρα μας
Καλό είναι να επισκεφθούμε τη σελίδα του που έχει στο διαδίκτυο ο ΕΝΙΖΑ. Να επισκεφθούμε, έχει πάρα πολύ χρήσιμο υλικό και μάλιστα έχει και παρουσία και στα social media. Άρα καλό είναι να κάνουμε χρήση πηγών αξιόπιστων και υπεύθυνων γύρω από τα θέματα αυτά, γιατί ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα και ευαισθησία στα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή δεν μπορεί να χτιστεί για παράδειγμα η ψηφιακή ενιαία αγορά χωρίς να έχουμε την ασφάλεια ως προαπαιτούμενο. Τώρα, όταν ακούς ότι έχει γίνει απόπειρα υποκλοπής στο κινητό τηλέφωνο ενός προσώπου ο οποίος έχει και ένα θεσμικό ρόλο, είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναρωτιέσαι καλά τι γίνεται. Κάποια προστασία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει το απόρριτο των επικοινωνιών. Οι ασφαλιστικές δικλείδες δηλαδή. Πώς εγώ μπορώ να είμαι βέβαιη ότι δεν παρακολουθούμε? Και δεν είναι, Ελένη και κύριε Παπαδρόμου, μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Καϊλή δήλωσε προχθές τα ίδια, αλλά το οποίο συμβαίνει, όπως είπε και η ίδια, και σε άλλους ευρωβουλευτές. Θα έλεγα να μην περιοριστούμε στο δέντρο και χάσουμε το δάσος. Ποιο είναι η άποψη δική μου για το θέμα αυτό? Είναι ότι πλέον, από τη στιγμή που μετέχουμε σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, το διασυνδεδεμένο περιβάλλον, και υπάρχουν συγκεκριμένες στρωτότητες και κενά, τα οποία ξεκινούν από την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, από την έλλειψη υποδομών, για παράδειγμα, αναφερθήκατε σε θεσμικά πρόσωπα, και δεν περιορίζει μόνο στη χώρα μας, έχουμε διαβάσει, έχουμε δει κατά καιρούς και σε άλλα σημεία του πλανήτη τι συμβαίνει. Έτσι, είπατε πολύ σωστά στην αρχή ότι ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Έχουμε συμφέροντα, αντικρώμενα συμφέροντα που πολλές φορές καταπατούν, παραβιάζουν το θέμα της ιδιωτικότητας, το απορρίτου, αλλά πολλές φορές τρέφονται και στην κυριαρχία μιας χώρας. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρή συνέπεια έχει, ειδικότερα για τα θεσμικά πρόσωπα, που έχουν βεβαίως και αυτά το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, συνταγματικά κατοχυρωμένοι, αλλά οι συνέπειες πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Άρα είναι για μένα θέμα κυρίως πρωτίστως δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως κανείς δεν έχει από εξ αρχής την κυβερνοασφάλεια δεδομένη. Στο νέο περιβάλλον θα πρέπει να καταλάβουμε υπάρχει μεγάλη ευαλωτότητα, η οποία οφείλεται σε αυτό το πολύπλοκο σύστημα που συνθέτει το κυβερνοχώρο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα για τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε σε μηχανισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει η πολιτεία να φροντίσει θεσμικά να υποστηρίζει τα θεσμικά της όργανα με σειρά μέτρων, έτσι ώστε να μην είναι ευάλωτα και αυτά. Καταλαβαίνετε, αυτά περιλαμβάνει από την ενημέρωση, το πώς χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες. Πρέπει να υπάρχει ένα επιτελείο ατόμων εξειδικευμένων, τα οποία να υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Και φυσικά στην καθημερινότητα, αυτά που αφορά τον κόσμο που μας ακούει, γιατί βεβαίως οι θεσμικοί φορείς θα βρουν τον τρόπο κλπ. Ο κόσμος ο απλός που καθημερινά ο καθένας μας μπορεί να πέσει θύμα έτσι εξαπάτηση, αλίευση δεδομένων, να έχει συνέπειες οικονομικές, να χαθούν χρήματα από λογαριασμούς και οτιδήποτε άλλο. Μα εδώ τις προάλλες, και συγγνώμη που διακόπτω κύριε Παπαπροδρόμου, ασχοληθήκαμε με μια υπόθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη, με θύματα υπέκλεψαν προσωπικά τους δεδομένα και έστησαν εταιρείες φαντάσματα στη Γερμανία, αξιοποίησαν δηλαδή τα στοιχεία τους ανοίγοντας λογαριασμούς σε γερμανική τράπεζα και από θύματα βρέθηκαν να διώκονται. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε πόσο τραγελαφικό είναι αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Θέλει πλέον ενημέρωση, θέλει ευαισθητοποίηση, θέλει χτίσιμο κουλτούρας κυβερνοασφάλειας. Δυστυχώς στη χώρα μας, και το λέω αυτό, και η χθεσινή έκθεση που για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία δείχνει μια στασιμότητα παρόλα τα βήματα που έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, είμαστε τρίτοι από το τέλος. Κάτι που ήμασταν και το 2021. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να αυξήσουμε την ικανότητά μας στις ψηφιακές δεξιότητες. Όπως μας προαναφέρετε για την αρχή που προωθεί τις ψηφιακές δεξιότητες, επιτρέψτε μου να επιμείνω στο κομμάτι του Predator και των άλλων εισβολέων αυτών των κακόβουλων λογισμικών. Επειδή έχουν καταγραφεί και καταγγελίες, έχουν γίνει αναφορές, είναι σε εξέλιξη διαδικασίες, έρευνες, μπορούν να βρεθούν οι εισβολείς? Και αν βρεθούν, μπορούν να τιμωρηθούν? Υπάρχει δηλαδή αυτό το πλαίσιο? Προφανώς αναφερόμαστε σε μια σοβαρή μορφή του οργανωμένου εγκλήματος, κύβερνο εγκλημάτων, το οποίο απαιτεί και εξειδικευμένη γνώση, απαιτεί αξιοποίηση των όποιων πιστηρίων, ψηφιακών πιστηρίων και ενδείξεων υπάρχουν, και σίγουρα απαιτεί και συνεργασία στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών. Γιατί πολλά από αυτά μπορεί να μην συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας και να προέρχονται από κάπου αλλού.
που σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλαίσια και συνεργασίες. Για παράδειγμα, σας αναφέρω ενδεικτικά την Διεθνή Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα, που αυτή τη στιγμή την έχουν υπογράψει πάνω από 80 χώρες, αν δεν κάνω λάθος 82 τον αριθμό με πρόσφατα αυτό, θα έλεγα όλες οι χώρες εχμής που έχουν σχέση με την τεχνολογία και το παγκόσμιο γίγνεσθε, αυτή τη στιγμή και επηρεάζουν τα πράγματα παγκοσμίως, μετέχουν σε αυτή τη σύμβαση, τη Διεθνή Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα. Mm-hmm. Και εκεί προβλέπονται διαδικασίες. Και μάλιστα, μια που το αναφέρουμε αυτό, επίκειται και η χώρα μας πρέπει να υπογράψει και το δεύτερο συμπληρωματικό πρωτόκολλο, κάτι το οποίο το έκαναν πρόσφατα και οι γειτονικές μας χώρες, για παράδειγμα εδώ βόρειοι γείτονές μας έτσι το έχουν κάνει, θα πρέπει και η πολιτεία θεσμικά να ανταποκρίνεται με πιο γρήγορα αντανακλαστικά στο διεθνές γίγνεσθε. Κύριε Παπαπροδρόμου, αφού σας ευχαριστήσουμε για τα φώτα σας και τη συνδρομή σας, να κλείσουμε υπενθυμίζοντας μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Είναι για τις προσεχείς ημέρες, διαδικτυακά σεμινάρια που θα γίνουν με θέμα τα ναρκωτικά και το διαδίκτυο. Να πούμε δύο κουβέντες και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, βεβαίως, κύριε Πεμενίδου, είναι αφορά μια εκδήλωση που ξεκινάει στις 1 Αυγούστου από το Ινστιτούτο Αντιναρκωτική Δράση, το Πάντα, το οποίο μπορούν να επισκεφθούν όσοι μας ακούν την σελίδα και να κάνουν τη σχετική εγγραφή. Είναι ανοιχτή για το κοινό, για όλο τον κόσμο, απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Θα είναι μια σειρά εισηγήσεων που ασχολούνται με το θέμα των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών και αφορούν τα παιδιά μας, την νεολαία μας κλπ. Και όλο τον κόσμο, είναι θέμα μείζων. Πότε θα γίνει? Ξεκινάει οι εκδηλώσεις από 1 Οκτώβου και συνεχίζονται το επόμενο δεκαήμερο. Υπάρχει πρόγραμμα αναλυτικό που κάποιος μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει. Και ευχαριστούμε φυσικά, θερμά. Και όποια ερώτηση θέλει πάντοτε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ για όλους. Ήταν ο υποστράτηγος Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.